Γεια σου ηχθή, καλώς ήρθες στο δισεβδομαδιαίο Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Μην ξεχάσεις ηχθή μου να πατήσεις subscribe και το κουδουνάκι. Ας ξεκινήσουμε από την ενέργεια σου στο πρόσφατο σου παρελθόν, όπου βλέπω ότι υπήρχαν λόγοι να χαίρεσαι, υπήρχαν άνθρωποι γύρω σου του φιλικού, οικογενειακού ή πιο στενού σου κύκλου με τους οποίους ξαναβρέθηκες ή απλά συνέχισες να νιώθεις αυτή την πληρότητα, αυτή την ομορφιά μέσα στη σχέση και πάει λέγοντας. Όμως μέσα στη την όμορφη κατάσταση, μέσα στη πληρότητα και την ολοκλήρωση σε πρακτικό και συναισθηματικό επίπεδο, βλέπω ότι υπήρχαν και λόγοι να ταράζεσαι. Βλέπω ότι κάτι σου τριβέλιζε το μυαλό. Κάπου ένιωθες ότι συνέβαινε μια μεγάλη αδικία ή ότι έπρεπε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, ότι κάτι πρέπει να συμβεί. Βλέπω, παιδιά, ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να βρεθήκατε μετά από καιρό με κάποια άτομα με τα οποία έχετε μια όμορφη σχέση και ίσως γι' αυτό να σκέφτεστε τι γίνεται τώρα, μένω, φεύγω, τι κάνω. Για κάποιους άλλους από εσάς βλέπω ότι δυστυχώς ενδεχομένως να υπάρχει ένα τρίτο άτομο σε κάποιες σχέσεις και κάποιους γάμους δυστυχώς, και ίσως αυτό που σας τριβελίζει το μυαλό είναι αν αυτό το πράγμα είναι σωστό, αν είναι δίκαιο, αν πρέπει να κάνετε κάτι πιο συγκεκριμένο για να ξεπερδέψετε την κατάσταση. Κατάλαβες δηλαδή τι θέλω να σου πω? Ότι βλέπω ότι υπάρχει μια όμορφη κατάσταση, όμως εσύ κάτι νιώθεις ότι δεν πάει πολύ καλά. Okay. Κάποιοι από εσάς έχετε πολύ στρες στο πρόσφατο παρελθόν, κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε και κάποιες αϊπνίες ή μπορεί να είστε λίγο αρρωστούλια και ίσως αυτό να βοηθάει τέλος πάντων στο να σκέφτεστε όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα που μπορεί να είναι πολύ σωστά και δίκαια, αλλά και πάλι δεν φαίνονται σαν θετικές σκέψεις, ενώ εσύ φαίνεσαι να ζεις κάτι σχετικά θετικό με βάση αυτά που μου δείχνει εδώ. Αναρωτιέμαι για σε πόσους από εσάς αναφέρεται αυτό που βλέπω με διαζύγια και σπίτια και τρίτα άτομα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τη βγάζει αρκετά αυτή την ενέργεια και πάρα πολύ δυνατά. Τώρα στο παρόν σου, από ό,τι βλέπω, υπάρχει πιθανότητα να είσαι και μοναχούλη σου, να είσαι πιο ανεξάρτητο, να έχεις βασιστεί περισσότερο, μη σου πω ως πάρα πολύ, στα πόδια σου. Βλέπω τα ψαράκια μου κάπως έχουν πέσει και λίγο με τα μούτρα στη δουλίτσα. Βλέπω κούραση στο παρόν σου λόγω της δουλίτσας και των πραγμάτων τέλος πάντων που πρέπει να κάνεις και περνάνε από το χέρι σου και χρειάζονται και μια τελειομανία ή τέλος πάντων εσύ έτσι γουστάρεις να τα κάνεις. Δεν είναι απαραίτητο, παιδιά, να μας μιλάει μόνο για το επάγγελμα εδώ πέρα ξεκάθαρα. Μπορεί εσύ παράλληλα να κάνεις μια μετακόμιση, μπορεί εσύ παράλληλα να κάνεις μια δίαιτα. Βλέπω κοινώς ότι έχεις αρχίσει να επενδύεις πάνω σου περισσότερο. Μπορεί να έχεις αποστασιοποιηθεί και από κάποια άτομα εδώ που τα λέμε, γιατί έχεις βγάλει 2 εννιαράκια. Με λίγα λόγια, πώς να σου το πω, σαν να αποθηκεύεις την ενέργειά σου για εσένα και να τη χρησιμοποιείς προς όφελό σου. Βλέπω βέβαια ότι, πώς να σου το πω, ναι μεν σε αυτά που κάνεις είσαι καλή ή καλός, αλλά παράλληλα υπάρχει μια απουσία της πνευματικής ενέργειας, με την έννοια ότι ίσως να κάνεις πράγματα για να μην σκέφτεσαι πράγματα, για να μην μπεις στη διαδικασία να πάρεις αποφάσεις, να μην μπεις στη διαδικασία να δεις τα πράγματα με τα αληθινά τους χρώματα και πάει λέγοντας. Το καλό είναι, τους ξαναλέω, κάπως νιώθω ότι υπάρχει τεράστια σταθερότητα ακόμα και με αυτό το Two of Swords στο συγκεκριμένο deck. Κοίτα πού στηρίζεται αυτή τώρα η μπαλερίνα. Εντάξει. Οπότε νιώθω ότι υπάρχει μία βάση, μία γαλήνη, μία χαλαρή ενδεχομένως ενέργεια και κατάσταση αυτή την περίοδο στη ζωούλα σου, μέσα στην οποία παράλληλα εσύ κοιτάς λίγο να μην ασχολείσαι, να μην σκέφτεσαι τα προβλήματα, ρίχνοντάς το στη δουλειά, στην προσωπική σου εξέλιξη, στην ομορφιά σου, στη δίαιτά σου και στο γυμναστήριό σου, κατάλαβες? Λοιπόν, στο σύντομο μέλλον βλέπω ότι
υπάρχει μία σκοτεινή ενέργεια, όχι αρνητική, δεν βλέπω κάτι που θα σε αρνητική είναι, αλλά δεν βλέπω κάτι που θα σε στενοχωρήσει, δεν βλέπω κάτι που θα σε πληγώσει, δεν βλέπω κάτι που, πώς να σου το πω, θα σε ρίξει σε κάποια δίνη από την οποία δεν θα μπορείς να βγεις. Δεν είναι κάτι τέτοιο, βλέπω όμως ότι κάτι γίνεται πίσω τις κάμερες. Εντάξει, κάτι γίνεται ψιλοκρυφούλιγα, κρυφούτσικα και κρυφούλιγα. Κάτι γίνεται πίσω από την αυλαία. Αυτό κάπως έχει βγει από την αρχή ότι για κάποιους από εσάς ίσως να υπάρχει, όπως είπα και πριν, ένα τρίτο άτομο. Όπως και τώρα στο παρόν έχει βγει ότι εσύ μπορεί να χρειάζεται να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο πράγματα, άτομα, συνθήκες, καταστάσεις, αλλά όπως σου είπα και πριν δεν ψήνεσαι και πάρα πολύ να το κάνεις εδώ και τώρα. Οπότε στο σύντομο μέλλον, ναι, δεν βλέπω να παίρνετε αυτή η απόφαση, βλέπω όμως ότι ξεκινάει μια παράξενη συνωμοσία μέσα στη νύχτα. Βλέπω ότι θα συμβαίνουν, παιδιά, πράγματα τις νυχτερινές ώρες για εσάς. Λόγια, άνθρωποι, δύο άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα αν θα συνωμοτήσουν δύο άνθρωποι εναντίον σου, αν εσύ συνωμοτείς με κάποιον άνθρωπο, αν τέλος πάντων παίζει μια απατεωνίτσα γενικότερα. Νιώθω ότι για κάποιους από εσάς μπορεί να εισηγηθεί ένα νέο άτομο, καλά το είπα εγώ τώρα αυτό, στην κατάσταση, θα γίνει εισαγωγή, βλέπω, ενός νέου ατόμου σε μια κατάσταση, μπορεί να είσαι εσύ αυτό το άτομο που πας να βάλεις τον ποπούλι σου σε πράγματα που ίσως να βρωμάνε και λίγο. Βλέπω εδώ πέρα και πάλι, ρε παιδιά, είναι δύο άντρες, οπότε ξεκάθαρα εδώ πέρα υπάρχουν κάποια κοριτσάκια τα οποία η επιλογή αυτή που δεν κάνουν άμεσα είναι ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, εντάξει. Απλά τα πράγματα. Αν δεν είσαι λοιπόν και δεν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, ψαράκι μου, τότε θέλω να σου πω ότι αν δεν κάνεις εσύ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα συνεννοήσεις και διάφορα κινήσεις, τέλος πάντων, μέσα στο σκοτάδια και πίσω τις κάμερες, τότε θέλω να έχεις υπόψη ότι μάλλον κάτι τρέχει που δεν το ξέρεις. Δεν σου λέω ότι είναι απαραίτητα κάτι που είναι πάρα πολύ αρνητικό για σένα. Το σίγουρο όμως είναι ότι γίνεται κάπως ρίμιν σου. Κατάλαβες? Βλέπω ότι κάτι συμβαίνει και μου κάνει αίσθηση που υπάρχουν εδώ πέρα αυτοί οι δύο kings. Κάτι συμβαίνει ανάμεσα σε δύο αρσενικά σίγουρα. Υπάρχει μια παράξενη αλληλεπίδραση. Είτε μιλάνε μεταξύ τους και κάτι κανονίζουν, που δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, είτε τσακώνονται, μπορεί και για σένα αγαπητή μου, είτε τσακώνεσαι εσύ μέσα σου για το ποιον από τους δύο θα διαλέξεις. Okay. Γενικότερα έχει λίγο το νου σου. Δεν βλέπω κάτι πάρα πολύ αρνητικό, αλλά βλέπω πολλά πράγματα να γίνονται στο σκοτάδι, ρε εσύ ψαράκι. Ξέρεις κάτι γι' αυτό? Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι, δίχως χάντρες. Αυτό βλέπω εγώ εδώ. Τώρα για εσάς που δεν ασχολείστε καθόλου με όλα αυτά τα πράγματα, έχετε λίγο το νου σας, γιατί ακόμα και μέσα στη δουλίτσα μπορεί, πώς σου πω, μη δίνεις δικαιώματα, ρε παιδί μου. Μία να είναι κουτσομπόλα ή ένας να είναι κουτσομπόλης και θα αρχίσουν να μιλάνε πίσω την πλάτη σου. Για ποιον λόγο να συμβεί αυτό το πράγμα? Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Υπάρχει λίγο αυτή η ενέργεια του ότι συμβαίνουν πράγματα γύρω σου και δεν τα γνωρίζεις, ή ότι εσύ ενδεχομένως κάνεις κινήσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, αυτά έχω να πω, έχω την αίσθηση. Δεν μου δίνει παραπάνω πληροφορία εδώ πέρα, πέραν του ότι αυτά τα δύο άτομα, το ένα βλέπω είναι πιο, τα δύο αρσενικά, οι δύο αρσενικές ενέργειες στην τελική, γιατί μπορεί να μην είναι αρσενικό το φύλλο, αλλά η ενέργεια, βλέπω ότι το ένα είναι πιο ευαίσθητο, πιο δοτικό, πιο η μορφή, τέλος πάντων, του πατέρα, και το άλλο είναι πιο δολοπλόκο. Εντάξει. Πιο πονηρό, ρε παιδί μου, πιο ταχυδακτυλουργός της φάσης.
Οπότε θα μπορούσε εδώ πέρα να μας δείξει και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ένα άτομο που προσπαθεί να παρασύρει ένα άλλο άτομο σε άσεμνες πράξεις. Και ίσως εσύ απλά να γνωρίζεις ένα από τα δύο άτομα. Γενικότερα, στο σύντομο μέλλον έχει λιγάκι το νου σου. Εντάξει, για τις κινήσεις των άλλων ανθρώπων. Αυτό. Θα είχα στο ψαράκι μου. Ελπίζω να σου άρεσε το διάβασμά σου. Ελπίζω τουλάχιστον να το βλέπεις σαν έναν λόγο να αυτοπροστατευτείς κάπως καλύτερα από τα πίτουρα για να μην σε φάνε οι κότες. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα και με το επόμενο σου Energy Focus, αλλά και δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο. Αν σου άρεσε το διάβασμα, κάνε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ένα share και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φίλια πολλά, καλή εβδομάδα!